Η Ένωση, Ελλήνων Φυσικών είναι ένα επιστημονικό σωματείο που έχει δραστηριότητα και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Άρα, βρισκόμαστε εδώ πέρα στην περιοχή των Καλαβρίτων, στην ευρύτερη περιοχή, για τρεις διαφορετικές δράσεις. Η μία δράση αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα και γι' αυτό έχουμε το περιβαλλοντικό συμπόσιο. Η άλλη είναι να περιηγήσουμε τους μαθητές τις έννοιες της φυσικής που λέγεται φυσική μαγεύη. Και τρίτο είναι να αναδείξουμε την έννοια ρίσταχος από τη μεριά του τηλεσκοπίου, τη μεριά όμως και του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου. Τι καταφέραμε τώρα? Μέσω των παρεμβάσεών μας, δηλαδή των επιστημονικών εισηγήσεων, θεωρούμε, στοχεύσαμε να φέρουμε πληροφορία που αφορά τη σχέση των πολιτών με το περιβάλλον. Άρα αυτή η επιστημονική γνώση, αυτά τα επιστημονικά επιτεύγματα έρχονται κοντά στον πολίτη, έρχονται κοντά στο μαθητή, κοντά στο σύνεδρο και του δίνουμε δυνατότητα πλέον να σκεφτεί μέσα από αυτή την διαφορία που απέκτησε, να έχει τη δυνατότητα και αυτός να παρεύει στο σύστημα. Δηλαδή να θεωρήσει και τον εαυτό του ότι έχει μία ευθύνη για την ισορροπία της κινητικότητας, της σχέσης του ατόμου, του ανθρώπου με το περιβάλλον. Το δεύτερο ζήτημα για το φυσική μαγεύη είναι ένα σημαντικό ζήτημα που έχουμε ανοίξει στην περιφέρεια, αλλά και στην Αττική, όπως σας είπα, δηλαδή στο κέντρο, που έχει σχέση με μαθητές με έναν εναλλακτικό τρόπο να γνωρίσουν τις έννοιες φυσικής. Άρα να αγαπήσουν. Αυτό που κάνουμε έχει σχέση με να το παρουσιάζουμε επιστημονικά τα διάφορα ζητήματα της φυσικής, να φτάνουν σε αυτούς όμως με όσο το δυνατό μπορούμε, με ένα εκλαϊκευμένο τρόπο. Τότε νιώθουν μια μαγεία, τότε τους βάζουμε να περπατήσουν μαζί μας, άρα να γνωρίσουν τις έννοιες και μόνοι τους μετά από αυτό το ερέθισμα να μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν και να στραφούν προς τις φυσικές επιστήμες. Τώρα στο τρίτο για το σημαντικότερο, για τον Αρίσταρχο, πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Να παρουσιάσουμε το προφίλ του αρχαίου φιλοσόφου Αρίσταρχου, ο οποίος ήταν ο θεμελιωτής της επιστημονικής σκέψης και άλλαξε όλο το σκεπτικό που είχε σχέση με το ποια είναι η γη μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και έβαλε το πρώτο ερέθισμα ότι το σύστημα δεν είναι γεωκεντρικό, είναι ηλιοκεντρικό. Μετά δώσαμε τη δυνατότητα να φτάσουμε στους νέους, στους επιστήμονες, στους σύγχρονους και να δείξουμε την επίδρασή τους από τον Αρίσταρχο και μετά από αυτό κάναμε μια περιήγηση πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε το σήμαν. Μέσα από αυτή την περιήγηση δώσαμε δυνατότητα στον ερευνητή από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τον Παναγιώτο Χάτζη, να μας πει τι έχει κατορθώσει η επιστημονική κοινότητα μέσω του Αρίσταρχου. Δηλαδή, τι πληροφορία έχει πάρει από το σύμπαν με τις παρατηρήσεις. Και είδαμε πράγματι ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά τηλεσκόπια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδαμε την φιλότιμη προσπάθεια των επιστημόνων και γνωρίσαμε το σύμπαν μέσα από εικόνες που έχουμε πάρει από τον Αρίσταρχο και μας δόθηκε η δυνατότητα πλέον να κάνουμε και μια πρόταση στο Δήμο Καλαβρίτων να γνωρίσουν επισκέπτες με έναν άλλο τρόπο, δηλαδή αντί να ανεβαίνουν πάνω στο τηλεσκόπιο σε ένα χώρο του Δήμου Καλαβρίτων, να περιηγούνται σε όλα αυτά, δηλαδή και στην Αρίσταρχο τον φιλόσοφο και στον τρόπο που παρατηρούμε το σύμπαν και στις φωτογραφίες που παίρνουμε από τον Αρίσταρχο.